μπορώ να σας πω αν ισχύει και πώς το υπολογίζετε, ιδιαίτερα για το χώρο της υγείας. Ναι. Αν δείτε τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τα στοιχεία των εθνικών λογαριασμών σε μελέτες που έχουν αποτυπωθεί και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, από το 1991 μέχρι το 2010 δόθηκαν στο χώρο της υγείας, δημόσια και ιδιωτική δαπάνη μαζί, περίπου 260 δισεκατομμύρια ευρώ. 300 κάτι εκατομμύρια δολάρια, 260 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα 160 ήταν δημόσια δαπάνη, περίπου τα 155-160, και τα άλλα 100 ήταν ιδιωτική δαπάνη. Υπολογίζοντας ένα κόστος υπερτιμολόγησης, το οποίο είναι μεσοσταθμικό και υποεκτιμημένο για τις δαπάνες αυτές, περίπου 30% στη δημόσια δαπάνη των 150 δις ευρώ και περίπου 40% στην ιδιωτική δαπάνη των 100 δις ευρώ, σας βγάζει το αποτέλεσμα που λέω για τα 85 δισεκατομμύρια ευρώ μαύρο χρήμα στο χώρο της υγείας. Σε μια 20ετία είναι αυτό. Σε μια 20ετία. Να το πούμε, ναι. Και προσέξτε, από αυτό το χρήμα, γύρω στο 10% είναι οι παράνομες πληρωμές με την έννοια των φακελακιών, με την έννοια των αμοιβών που δεν κόβονταν αποδείξεις κτλ. Τα μαύρα. Το υπόλοιπο, τα καλά μαύρα. Καλά το λέτε, ναι. Δεν είναι μόνο τα υπόλοιπα, οι μίζες τα μαύρα. Ακριβώς. Είναι και τα... Το μεγάλο ποσοστό αυτών των πραγμάτων είναι η υπερτιμολόγηση φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, αντιδραστηρίων, ορθοπαιδικού υλικού και γενικά υπηρεσιών υποστήριξη από ένα σημείο και μετά στα νοσοκομεία αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Και ναι, πραγματικά η άρθρηση έτσι είναι πολύ 340 εντυπωσιακή. 340 δις. Το χρέος της χώρας. Το χρέος μας. Αυτό που έγινε ατομικές περιουσίες, που βγήκε σε καταθέσεις από Κέιμαν μέχρι Σιγκαπούρη, μέχρι Ελβετίες, μέχρι οτιδήποτε. Και για το οποίο μπήκαμε στα μνημόνια και μπήκε η κοινωνία μας αυτόν τον όλεθρο των περικοπών και της απώλειας του 25% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Αυτά που περιγράφονται στη δικογραφία που έστειλε η κυρία Τουλουπάκη και ο κύριος Τζούρας και ο κύριος Μανώλης, τρεις εισαγγελείς στη Βουλή, ένα. Σε αυτά που περιγράφονται στο πόρισμα του Αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης με τη βοήθεια του FBI, δύο. Mm-hmm. Και σε αυτά που περιγράφονται σε έγγραφα που κατασχέθηκαν από την Νοβάρτης, γιατί αυτά είναι η κυρία πηγή του υλικού που έχουμε, και από τους μάρτυρες βέβαια τα ανατριχιαστικά, δείχνουν ότι χιλιάδες, όχι εκατοντάδες, χιλιάδες, γιατροί, δημόσιοι λειτουργοί, άνθρωποι οι οποίοι διαμόρφωναν την πολιτική του φαρμάκου και γενικώς άνθρωποι πολύ κοντά στους εκάστοτε υπουργούς υγείας και ανάπτυξης όμως, έκαναν ένα πάρτι σε βάρος του ελληνικού λαού. Θέλω να σας ρωτήσω εάν εκτιμάτε, αν μπορεί κανείς να πει ότι όλα αυτά γίνονταν εν αγνία του εκάστοτε, της εκάστοτε διοίκησης του Υπουργείου. Του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού, του Υφυπουργού, τι λέτε. Δεν υπάρχει ούτε μία στο δισεκατομμύριο για τέτοια περίπτωση. Κοιτάξτε κυρία Παπαδάκου, αυτό που περιγράψατε πριν είναι η κορυφή ενός παγόβουνου, ενός μεγάλου παγόβουνου. Η Νοβάρτης δεν ήταν η μοναδική εταιρεία η οποία έριξε το χείρο αναδίκων. Απλά από ένα σημείο και μετά, για συγκεκριμένους λόγους στη χώρα μας, ήταν ο μαέστρος μιας ορχήστρας. Είχε δεσπόζουσα θέση. Ακριβώς, δηλαδή. Ακριβώς. Κατέκτησε μια δεσπόζουσα θέση στην αγορά και μπορούσε αυτή να οργανώνει και εξ ονόματος άλλων ή να είναι το πρώτο βιολί σε μια ορχήστρα διαπλοκής και διαφθοράς. Εγώ θέλω να το πάμε λίγο πιο βαθιά και θα έρθω ακριβώς αυτό που λέτε, γιατί πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι εγώ το έχω πει και άλλες φορές, το έχω πει και στη Βουλή, το έχω πει και σε πολιτικές ομιλίες που έχουμε κάνει κτλ. Ότι και ειδικά την περίοδο 1996 με 2004, την περίοδο του σημειτικού εξυγχρονισμού, την περίοδο του σημειτικού μεσαίωνα που λέω εγώ, έγινε νόμος κίνησης της κοινωνίας μας το μαύρο χρήμα και η μίζα. Τίποτα δεν υλοποιούνταν, τίποτα δεν εκτελούνταν, εάν δεν υπήρχε παράπλευρο όφελος τόσο για τις πολιτικές ηγεσίες, όσο και για ένα μεγάλο κομμάτι του μηχανισμού από κάτω. Ρυθμίστηκε μια κοινωνία σε αυτό το επίπεδο.
Και θα γίνω πολύ συγκεκριμένος. Στο χώρο της υγείας, αυτό το οποίο έγινε ήταν το εξής. Ακόμα και τις καλές εποχές των παχιών αγελάδων, οι μισθοί και οι αμοιβές του υγειονομικού προσωπικού ήταν υποπολαπλάσιες των αντίστοιχων αμοιβών που έπαιρναν συνάδελφοί μας, γιατί και εγώ υγειονομικός είμαι γιατρός, σε άλλες χώρες. Και έχουμε πολύ αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό εδώ. Και μιλάω για όλη την κλίμακα. Έτσι. Και δεν μιλάω και μόνο για γιατρούς. Ήταν μη καλά αμοιβόμενοι. Έτσι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Το κοινωνικό συμβόλαιο της προηγούμενης περίοδου, το οποίο χρεοκόπησε τη χώρα όμως τελικά, ήταν το εξής. Ήταν ότι δεν σε αμοιβώ με βάση το όσο πραγματικά αξίζει η δουλειά που κάνεις και που με τον ένα ή τον άλλο βαθμό έτσι αμείβονται συνάδελφοι στις άλλες χώρες, αλλά σου επιτρέπω να παίρνεις κομμάτι της υπερτιμολόγησης που σου αναλογεί. Δηλαδή, δεν θα σου δώσω το μισθό των 5-6 χιλιάδων ευρώ που παίρνουν συνάδελφοί σου έξω, στην Αγγλία, στην Ελβετία, στη Γαλλία, στο Βέλγιο κτλ. Αλλά θα σου επιτρέψω να βγάλεις από τα φάρμακα, να βγάλεις από το υγειονομικό υλικό, να βγάλεις από τα αντιδραστήρια, να βγάλεις από το ορθοπαιδικό υλικό, όχι να συμπληρώσεις, για να φτάσεις και σε πολύ μεγάλα επίπεδα. Αυτό ήταν το κοινωνικό συμβόλαιο της προηγούμενης περίοδου. Έτσι και το ρύθμισα. Σε κάνω συμμέτοχο και σε μια παρανομία. Ακριβώς. Σε κάνω συμμέτοχο, το βουλώνεις κι εσύ και έτσι είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Και προσέξτε τώρα. Αυτό είχε πολλούς μέσα. Αλλά αυτό το πράγμα δεν οργανώνεται χωρίς πολιτική απόφαση. Δεν μπορεί αυτό να οργανωθεί από μόνο του. Αυτό οργανώνεται με πολιτικά μέτρα. Δηλαδή με πολιτικές αποφάσεις οι οποίες επιτρέπουν να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε με ποιες συγκεκριμένα υπουργικές αποφάσεις δόθηκε, αβαντάζ σε εταιρείες. Δεν είναι μόνο η Νοβάρτης, έχετε δίκιο, για να κερδίσουν. Και δεν είναι μόνο το φάρμακο. Και δεν είναι μόνο το φάρμακο. Δηλαδή, κοιτάξτε, θα σας απαντήσω για το ένα κομμάτι με την επερώτηση που είχε κάνει η κυρία Μπακογιάννη το 2000... Κύριος Αυγενάκης, ο κύριος Μαρκογιαννάκης, το 2011 προς τον κύριο Λοβέρδο τότε. Ναι. Ήταν στο Δυσσίνο. Ήταν στη Δημοκρατική Συμμαχία. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, λέει πολύ καθαρά το παράθυρο της Πατάλης, δεν έχει ξεκινήσει μόνο από εκεί, αλλά το λέει και τον υπερτιμολογήσω, άνοιξε το 2001 όταν με νόμο για τις προμήθειες προβλεπόταν ότι ορισμένα είδη θα έπρεπε να θεωρούνται μη συγκλήσιμα μεταξύ τους, έστω και αν είναι της ίδιας κατηγορίας. Η αγορά τους θα γίνονταν εκτός διαγωνισμού με ανώτατη τιμή που θα καθορίζονταν από την υπουργική απόφαση. Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή, βάλαμε αντί να παίρνεις δύο στυλό και να λες ότι πρέπει να κάνω διαγωνισμό για να δω ποιο θα είναι το φτηνότερο ή και το συμφερότερο, γιατί μπορεί να έχει διάφορα άλλα χαρακτηριστικά, αυτό το στυλό με το άλλο στυλό είναι διαφορετικά. Άρα για αυτό το στυλό βάζω μία τιμή ανώτερη στο παρατηρητήριο και για το άλλο στυλό βάζω μία άλλη τιμή ανώτερη στο παρατηρητήριο. Μόνο που αυτή η ανώτερη τιμή, ενώ αυτό στην πιάτσα κάνει 5 ευρώ, η ανώτερη τιμή που μπορούσαν με βάση την υπουργική απόφαση, το παρατηρητήριο αυτό που είχε βγει τότε, ότι μπορούσαν να το αγοράζουν τα νοσοκομεία, ήταν 50 ή 100 ευρώ. Δηλαδή... Και άρα, αν το έδινε σε 99, μπορούσε το νοσοκομείο να το αγοράσει. Μες. Αν το έδινε σε 90, μπορούσε το νοσοκομείο να το αγοράσει. Ένα πράγμα που το έδινε στις 5. Προσέξτε. Το ίδιο πράγμα είχε γίνει και με τις τιμές ΑΤΟΕ στα δημόσια έργα. Είναι η ίδια λογική. Γι' αυτό σας λέω το κοινωνικό συμβόλαιο της προηγούμενης περίοδου. Έχετε δει και είχατε δει και στο παρελθόν πάρα πολλά δημόσια έργα να δίνονται πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Ναι, τι πράγμα. Έδινε τη δυνατότητα στους εργολάβους να παίρνουν πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Κάποιες τιμές που ήταν τιμές αναφοράς υποτίθεται για τα διάφορα υλικά που χρειάζονταν για να φτιαχτούν αυτά τα δημόσια έργα, τα οποία ήταν υπερπολαπλάσια των τιμών που θα τα έπαιρνες αν έκανες ένα ιδιωτικό έργο. Από το πόσο κάνουν τα τούβλα, πόσο κάνει το μπετό, το άλλο είδος μπετών, άλλα υλικά, πλακάκια, όλο δηλαδή αυτά που συγκροτούν σαν υλικά, τα σίδερα, τα πάντα, ένα δημόσιο έργο, είχαν και αυτά ότι για να συμμετέχω εγώ στο διαγωνισμό θα πρέπει να έχω τιμές κατώτερες από αυτό το... Ποιες άλλες υπουργικές αποφάσεις λοιπόν έχουν κάνει εντύπωση και αφορούν το συγκεκριμένο σκάνδαλο? Πείτε με ένα παράδειγμα. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια διαδικασία που κράτησε 20 χρόνια έτσι, και συνεχίστηκε και μετά το 2010, παρά τις περικοπές των μνημονίων. Που όμως, δηλαδή, ας πούμε, με αφορμή αυτό, για να καταλάβετε, να σας το πω και με παραδείγματα.
μέσα σε αυτό το παρατηρητήριο τιμών, σε αυτή την υπουργική απόφαση, η οποία από το βγήκε από το Υπουργείο Εμπορίου, έτσι, όχι από το Υπουργείο Υγείας, από το βγήκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης τότε. Όπως και το Υπουργείο Ανάπτυξης είχε τότε και την τιμολόγηση των φαρμάκων, γιατί όλα αυτά θεωρούνταν εμπορεύματα, άρα έπρεπε να παίρνει τις αποφάσεις το Υπουργείο Ανάπτυξης. Βάλαν σε ένα πρώτο κατάλογο μια πλειάδα υλικών, έτσι, τα οποία η πραγματική τους αξία ήταν μερικές δεκάδες ευρώ και είχαν τιμές προσφοράς, δηλαδή νομιμοποιούνταν τα νοσοκομεία και οι δομές υγείας να τα αγοράζουν, αν ήταν κάτω από κάποιες εκατοντάδες ευρώ που είχε την τιμή μέσα. Αυτό το πράγμα έγινε τεράστιο πάρτι και μια τεράστια εκτείναξη δαπάνηση. Από καιρού εις καιρό βγαίναν διάφορα για τους βηματοδότες, για τους απεινιδωτές, για τα αγκιακά μοσχεύματα, για τα υλικά των αρθροπλαστικών, για όλα αυτά τα οποία πάρα πολλά ήταν μέσα στις τιμές του παρατηρητήριου. Το πιο ακραίο παράδειγμα, ένα από τα πιο ακραία παραδείγματα, ήταν αυτή η αιμοστατική κόλλα, να το πω έτσι απλά για να το καταλάβεις, ένα υλικό το οποίο το ρίχνουν οι χειρουργοί μέσα σε κάποιες περιοχές που αιμορραγούν. Χιλιάδες οποίες εγχειρήσεις. Λοιπόν, για να κάνει μια πιο γρήγορη, ακριβώς, ένα αναλώσιμο υλικό, μια σκόνη να το πω έτσι, ένα αιμοστατικό υλικό. Υπήρχαν διάφοροι τύποι αιμοστατικών υλικών, το οποίο ας πούμε είχε βγει τότε στη φόρα το 2005-2006 ότι εισαγόταν στη χώρα μας με τιμή 3 ευρώ και είχε τιμή παρατηρητηρίου 640 ευρώ. Τι λέτε τώρα, ναι. Μιλάμε για χιλιάδες. Δεν μπορώ να υπολογίσω τώρα, δεν είμαι και μαθηματικός. Ακριβώς, γι' αυτό σας λέω ότι ο υπολογισμός του 30% είναι πολύ μετριοπαθής σε σχέση με το μαύρο χρήμα το οποίο διακινήθηκε. Και είχαν βγει, έβγαιναν από καιρού εις καιρό διάφορα τέτοια πράγματα στην επιφάνεια, τα οποία βέβαια πολύ γρήγορα θάβονταν ή δεν κινιόταν δικαστική διαδικασία ή κινιόταν πάρα πολύ αργά η διαδικασία. Το δεύτερο εγκληματικό, ας πούμε, ήταν επίσης ότι η τιμολόγηση των φαρμάκων μέχρι το 2010 πάλι γινόταν στο Υπουργείο Εμπορίου. Θεωρητικά γινότανε με τις τρεις φτηνότερες τιμές. Αυτό επέβαλε η νομοθεσία. Και η κοινοτική νομοθεσία. Ακριβώς, γιατί ανεβαίνανε τιμές και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Προσέξτε μου όμως. Το κόλπο ήταν το εξής. Αν έπαιρνε τιμές σε. Αν το φάρμακο έχει κυκλοφορήσει σε 20-25 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, και εμείς πέραμε τις τρεις φτηνότερες και τα λοιπά, και έτσι βγάζαμε το μέσο όρο. Άρα αυτή ήταν η τιμή που έβγαζε, όπως βγάζει τώρα ο ΕΟΦ, το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων, και μετά εκεί απάνω υπολογίζονται οι εκπτώσεις στην νοσοκομεία και στις χονδρικές τιμές. Δεν γινόταν όμως έτσι. Τιμολογούσαν οι φαρμακοβιομηχανίες σε τρεις ακριβές χώρες, συνήθως Αγγλία, Γερμανία, Ελβετία, σε ακριβές χώρες. Άρα ψηλές τιμές, άρα ο μέσος όρος τους ψηλός, και αυτή τη τιμή έπαιρνε η Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα ήταν η τέταρτη ή πέμπτη χώρα που τιμολογούσαν. Yes. Και γι' αυτό είπα και στη Βουλή ότι έχει μια ιδιαίτερη ελληνική πτυχή το σκάνδαλο του φαρμάκου, διότι από ένα σημείο και μετά, λόγω επιλογής της χώρας μας από πολλές άλλες χώρες ως χώρα αναφοράς για τη διαμόρφωση της δικής τους τιμής στα φάρμακα, τις ενδιέφερε εδώ να πάρουν μια ψηλή τιμή. Για να τη συνδιαμορφώσει. Ακριβώς, γιατί σε πρώτη φάση άλλες 29 χώρες έπαιρναν και διαμόρφωναν τιμή με βάση τη δικιά μας, και σε δεύτερη φάση άλλες 50 χώρες σε όλο τον κόσμο και με αγορές πολλαπλάσιες από τη δική μας. Επειδή είπαμε. Και αυτό βέβαια εμείς όλοι νομίζαμε ότι ναι, παίρνουμε τις τρεις φτηνότερες. Πού είναι τις φτηνότερες? Τρεις τιμές ή τέσσερις χώρες κυκλοφορούσαν, αυτό το μέσο όρο παίρναμε εμείς και μετά από εμάς έπαιρναν και οι άλλες χώρες. Και μετά υπήρχε και άλλο σκάνδαλο, ας πούμε, γιατί μέσα στο μεγάλο σκάνδαλο υπάρχουν και πολλά μικρά σκανδαλάκια. Κανονικά θα έπρεπε να πέσει η τιμή εδώ, όμως την κατάγανε σταθερή 2 ή 3 χρόνια. Εκεί υπάρχει μια μαύρη τρύπα. Δηλαδή μέχρι το 2010 υπάρχει πραγματικά μια μαύρη τρύπα σε σχέση. Και προσέξτε, να σα πω και κάτι άλλο. Λένε τώρα ότι πέραμε τις τρεις φθηνότερες τιμές. Ποιες τρεις φθηνότερες τιμές, ή ακόμα και τις ακριβές που πέρανε. Από πού την αντλούσαν την πληροφορία? Την πληροφορία ότι αυτό το φάρμακο στην τάδε χώρα κάνει τόσο. Η εταιρεία το δήλωνε. Η εταιρεία το δήλωνε. Γιατί τράπεζα δεδομένων. Έδινε δηλαδή και ψευδή στοιχεία. Σαφώς. Τράπεζα δεδομένων έχει δημιουργηθεί μετά το 2011. Το 2012-2013 δημιουργήθηκε για να μπορεί να αντλήσει. Ήταν μνημονιακή υποχρέωση. Ακριβώς. Για να μπορεί να αντλήσει, ας πούμε, ο ΕΟΦ την τιμή από κάποια χώρα και να τη συγκρίνει με αυτό που δίνει η εταιρεία και που λέει ότι είναι, για να βγάλει το μέσο όρο αυτό και να δώσει την τιμή. Και με αυτόν τον τρόπο μπόρεσαν, ας πούμε, εδώ να πετύχουν ψηλές τιμές, επέβαλαν αυτή την τιμή και σε άλλες χώρες, άρα πολλαπλασίασαν πάρα πολύ τα κέρδη τους. Και βέβαια η εταιρεία σε βάρος μας όμως. Ακριβώς.
και εκτείναξαν τη φαρμακευτική δαπάνη, διότι κοιτάξτε, υπάρχει, για να το πούμε απλά και να επανέλθουμε και στο κοινωνικό συμβόλαιο που έλεγα πριν. Αν εγώ πάρω μια ακριβή τιμή σε ένα φάρμακο, αυτό σημαίνει ότι έχω τη δυνατότητα, και το οποίο θα πούμε και το άλλο κομμάτι μετά, το αποζημίωνα τα ασφαλιστικά ταμεία, ότι έχω τη δυνατότητα να πιάσω τους γιατρούς, που είναι η κρίκη του συστήματος, έτσι. Γιατί ξέρετε, όλα τα υγειονομικά υλικά, όλα τα είδη του χώρου της υγείας, είναι προϊόντα τα οποία έχουν μια διαφορά από όλα τα άλλα προϊόντα. Δεν μπορεί να πάει ο τελικός καταναλωτής να τα πάρει μόνος του από το κατάστημα που τα πουλάει. Μιλάτε για τη συνταγογράφηση. Ακριβώς. Μιλάω για ότι χρειάζεται διαμεσολάβηση. Κατεύθυνση. Χρειάζεται διαμεσολάβηση. Αυτός που πιστοποιεί την ανάγκη σου να χρησιμοποιήσεις ένα υγειονομικό προϊόν είναι ο υγειονομικός επιστήμονας. Αυτός πρέπει να το συνταγογραφήσει, να το συστήσει. Όταν πληρώνεται αυτός, επομένως. Ακριβώς. Οπότε, όταν λοιπόν πάρω μια ψηλή τιμή σε ένα φάρμακο, έχω τη δυνατότητα να δώσω μίζα σε αυτόν που συνταγογραφεί, προκειμένου να διαχύσει και να διευρύνει και να μεγενθύνει τη χρήση του. Και βέβαια, όχι ακολουθώντας πάντα τις ενδείξεις της επιστήμης και της ιατρικής. Ναι, το σοκαριστικό σε ένα γιατρό είναι ότι όταν συνταγογραφεί και είναι σε ένα payroll, ας πούμε, αυτό που έχουμε ανακαλύψει μέσα στη δικογραφία, δεν σημαίνει ότι συνταγογραφεί πάντα σύμφωνα με την ανάγκη του ασθενούς. Μπορεί να γίνεται και αυτό, δηλαδή να συνδυάζονται, αλλά δεν μπορεί κανείς να πει αν συνδυάζονται πάντα. Όχι, σαφώς και δεν συνδυάζονται πάντα, έτσι. Και υπάρχει και ένα. Και μία, ας πούμε, έτσι συνήθις διαδικασία είναι η εξής, ότι μπορεί να έχεις τρεις θεραπείες για μια συγκεκριμένη πάθηση, η οποία όμως να είναι πρώτης, δεύτερης ή τρίτης γραμμής θεραπεία, και εσύ κατευθείαν να συνταγογραφείς την τρίτης γραμμής θεραπεία, που είναι για πιο μικρή μερίδα ασθενών, είναι όταν έχουν αποτύχει οι άλλες δύο που συνήθως είναι φθηνότερες. Το κάνει έμπορο το γιατρό, επομένως. Λοιπόν, εκεί. Το εγκληματικό απέναντι στη χώρα και αυτό που ξεκίνησε τη δαπάνη κτλ. Είναι ότι εμείς δεν κάναμε ποτέ την ιστορία που έκαναν όλες οι άλλες χώρες, που ήταν η διαπραγμάτευση. Δηλαδή. Με τις εταιρείες, λέτε. Ναι, ακριβώς. Λέω το εξής, ανάμεσα στα ασφαλιστικά ταμεία και στις εταιρείες φαρμακευτικές. Γιατί προσέξτε να δείτε, στη Γερμανία μπορεί ένα φάρμακο να παίρνει τιμή 100 ευρώ. Και εμείς να παίρναμε αυτό το 100 για να διαμορφώσουμε και τη δικιά μας τιμή. Όμως, ο γερμανικός ΕΟΠΗ, το γερμανικό ΙΚΑ, ποτέ δεν πλήρωσε 100 ευρώ. Έλεγε στην εταιρεία αυτή ότι, κοίταξε να δεις, εγώ θα σου αγοράσω το 97-98% της ποσότητας που θα πουλήσει στη χώρα. Για θα το καλύψω για τους ασθενείς μου. Διότι η δαπάνη για να αγοράσει ένα φάρμακο που καλύπτεται είναι πάρα πολύ μικρή. Τι έλεγε λοιπόν, ότι, κοίταξε να δεις, εγώ θα τα αγοράσω, άρα κάνε μου έκπτωση. Και έπαιρνε μια έκπτωση της τάξης 30, 40, 50, 60, 70%. Εδώ λέτε, δεν έγινε ποτέ αυτό. Ποτέ δεν έγινε. Η πρώτη διαπραγμάτευση που έγινε στην Ελλάδα έγινε το 2016 στα φάρμακα της Πατήτιδας. Που με το ίδιο budget καλύψαν πενταπλάσιο αριθμό ασθενών. Είχε αποτέλεσμα αυτή η διαπραγμάτευση. Μόλις σας το είπα. Με το ίδιο budget το οποίο ξοδεύαμε μέχρι τότε, καλύψαμε πενταπλάσιο αριθμό ασθενών. Και αυτό έγινε από τη διαπραγμάτευση, λέτε, και όχι εξ αντικειμένου, ας όχι πούμε. Βέβαια. Σας ευνόησαν κάποιες συνθήκες. Όχι, και καμία συνθήκη δεν μας ευνόησε. Ήταν η πολιτική απόφαση, γι' αυτό σας λέω ότι όλα ξεκινάνε από την πολιτική απόφαση, ότι εδώ πάμε να διαπραγματευτούμε για να καλύψουμε τις ανάγκες που έχουμε σε αυτό το επίπεδο, με τις εταιρείες που έχουν αυτά τα φάρμακα, είναι συγκεκριμένες, 3-4 κτλ. Και τους λέμε ότι, κοιτάξτε, εμείς θα χρειαστούμε τόσα, πληρώνουμε αυτά. Πόσο μας τα δίνετε. Μες. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που σας είπα. Και αυτό είναι το εγκληματικό. Διότι τα ταμεία πριν, αν ένα φάρμακο έπαιρνε τιμή 100 ευρώ, αν ήταν φάρμακο που δεν είχε συμμετοχή, το ΙΚΑ θα δίνει 100 ευρώ. Μιλάτε για το ΙΚΑ όταν σε πρώην επικεφαλής του ΙΚΑ, που έγινε έφοδος, γιατί έχουν γίνει έφοδοι από τους εισαγγελείς. Ναι. Βρέθηκαν έγγραφα που φαίνεται. Δεν πάει περιπτώσει πώς διακινούνταν τα μαύρα και μέσω των κομμάτων. Τώρα τι μου λέτε τώρα. Επομένως, τι διαπραγμάτευση. Είναι έτσι και είναι ακόμα χειρότερα και είμαστε και στην αρχή των αποκαλύψεων για πάρα πολλά πράγματα. Γιατί πάει πίσω αυτή η βαλίτσα και αυτή η κολόνια. Και είναι η επιβεβαίωση στο ερώτημα που μου θέσατε στην αρχή. Ότι κοιτάξτε, δεν διαφθάρηκαν οι γιατροί μόνο. Έτσι. Όλο αυτό οργανώθηκε από ένα πολιτικό σύστημα το οποίο είχε προσωπικά οικονομικά ανταλλάγματα, είχε πολιτική στήριξη μέσα από αυτή τη διαδικασία, είχε αναπαραγωγή και ένας ολόκληρος διοικητικός μηχανισμός ο οποίος έπαιρνε κομματάκι από αυτή την πίτα της υπερτιμολόγησης την οποία τελικά την πλήρωνε ο ελληνικός λαός. Για να μην τα ξεχνάμε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σαφέστατα. Που αφορούν το χώρο μου και τα οποία, έχω πει, από ένα, τα οποία από ένα σημείο και μετά, και μιλάω από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 και μετά. Απέκτησαν κεντρικό και κομβικό ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία. Χρησιμοποιήθηκαν πολλά και ΜΜΕ και εταιρείες συμβούλων, οι media shop, οι δεν συμμαζεύεται,
και σαν ο μηχανισμός που ξέπλαινε το χρήμα το οποίο δινόταν μετά ως μαύρο. Ναι. Με την υποτιμολόγηση, ας πούμε, των υπηρεσιών που προσφερόταν. Ναι. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Μιλάμε για χρήματα, έτσι. 23 δις, σύμφωνα με το εισαγγελικό έγγραφο, ήταν η ζημιά από την υπερτιμολογημένη, η φαρμακευτική δαπάνη και άλλα πολλά, για να μην τα αναφέρω όλα. Λοιπόν, 3 δις, λένε οι εισαγγελείς, μόνο από την Οβάρτης, και τώρα λένε, ευθέως το λένε οι εισαγγελείς της χώρας, ότι είναι πολύ μεγαλύτερη, δεν είναι μόνο 3 δις από την Οβάρτης. Ναι, να σας ρωτήσω, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έθεσε θέμα να ζητήσουμε αποζημίωση για όλα αυτά. Και εγώ προσθέτω, γιατί έχω μιλήσει με νομικούς και λένε το ίδιο, ότι η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου πια στη φαρμακευτική δαπάνη δίνει το δικαίωμα σε κάθε Έλληνα πολίτη να προσφύγει. Δηλαδή μπορεί να προσφύγει στα ελληνικά δικαστήρια ή όπου αλλού θέλει και να ζητήσει την αποζημίωση. Θέλω να μου πείτε πόσο γρήγορα θα γίνει αυτό, γιατί κάποιοι πρέπει να πληρώσουν, κύριε Υπουργέ. Συμφωνώ, και δεν μιλάω τώρα ποινικά, μιλάω τώρα οικονομικά. Κοιτάξτε, το θέμα το γρήγορα ή το αργά, επειδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να γίνει τη δουλειά και είμαι και πολύ αγχωτικός στο θέμα, γιατί όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος, ξέρετε. Έτσι. Έτσι. Δεν κρινόμαστε εκ των προθέσεων, κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Είπαμε. Λοιπόν, εδώ το θέμα είναι ότι πρέπει να κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα και η ελληνική δικαιοσύνη. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να γίνει στη Βουλή θα γίνει, παρά τις προσπάθειες και τα εμπόδια και τα νομικά κολλήματα που θα βάλουν και βάζουν ήδη κτλ. Αλλά νομίζω ότι είναι θέμα της δικαιοσύνης και εγώ ειλικρινά σας το λέω, επειδή έχω καταφερθεί εναντίον της δικαιοσύνης σε αρκετές περιπτώσεις. Έχετε κάνει συγκρούσεις, ναι, έχετε συγκρουστεί πολλές φορές. Με μια σειρά από αποφάσεις, γιατί θεωρώ ότι κανείς δεν είναι στο απειρόβλητο της κριτικής. Όχι, και εγώ δεν έχω. Κρίνονται, κριτική, δεν έτσι, το συζητάμε. Και κρίνουμε. Θεωρώ ότι για πρώτη φορά και ειδικά μετά την αλλαγή της εισαγγελέως διαφθοράς κινήθηκε. Της ηγεσίας, ναι, βέβαια. Γιατί με την προηγούμενη ηγεσία, και το λέω ευθέως, δεν κινήθηκε αυτή η διαδικασία γρήγορα. Εσείς είχατε θεωρώ προσπαθήσει να βοηθήσετε, ας πούμε, την προηγούμενη, να τους πάτε έγγραφα κλπ. Σαφέστατα, και για το Κελπνό και για μια σειρά από πράγματα, τα οποία εκθέσεις του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας Πρόνοιας και τα λοιπά, που είχαμε συγκεκριμένα απορίσματα. Τις είχατε στα χέρια σας αυτές. Ναι, μας τα διαβιβάζει όπως οφείλει να κάνει το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας Πρόνοιας. Έχουν χαθεί έγγραφα οποία από αυτό εδώ το Υπουργείο. Γιατί έτσι πολλά, μαθαίνω. Γιατί κοιτάξτε, εμείς μάθαμε. Έχουμε τις καταγγελίες κυρίας Παπασπύρου. Να τα λέμε ένα-ένα. Ναι, φυσικά και τα πήγαμε. Τα πήγα. Εγώ πήγα κάποιες καταγγελίες το Δεκέμβριο του 2015. Πήγα κάποιες καταγγελίες τον Γενάρη-Φλεβάρη του 2016. Πήγα άλλες καταγγελίες το Μάρτι-Απρίλη του 2016. Δεν είχε προχωρήσει τίποτα. Και είναι θέμα της δικαιοσύνης να προχωρήσουν. Βέβαια, οι ρυθμοί είναι αργοί εδώ στην Ελλάδα, γενικά. Αλλά και νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσει η δικαιοσύνη. Θα τη βρει την άκρη. Θα τη βρει την άκρη, αν ψάξει θα τη βρει την άκρη, είναι σίγουρο αυτό το υπάρχουν πράγμα. Υπάρχουν ίχνη τώρα. Λοιπόν, υπάρχουν ίχνη, δεν εξαφανίζονται αυτά. Είναι μεγάλο το φάσμα. Είναι πολλά τα λεφτά και όπως και να τα κρύψεις, ίχνη αφήνουν. Και όπως βρεθήκαν και σε άλλες χώρες ή και σε άλλες περιπτώσεις, θα βρεθούν και εδώ. Εδώ από το 2013 μας λέγανε για την ιστορία του μετρό ότι έχουμε στοιχεία και δεν πήγαινε κανείς να τα πάρει. Δεν πήγαινε κανείς να τα πάρει. Το 10 κατέθεσε. Έτσι, το 10 νομίζω, ναι. Πάλι Γερμανός, το 10 και το 13. 8 χρόνια πριν. Λοιπόν, μας λέγανε τα έχουμε παιδιά και εμείς λέγαμε τα σφυρίζαμε διάφορα για να καλύψει εκείνο το κομμάτι της δικαιοσύνης και το πολιτικό σύστημα προς τον εδώ. Ναι, κοιτάξτε, εδώ υπάρχει πληροφορία ότι τα Χριστούγεννα του 2014-2015 εδώ φορτώνανε φορτηγά και φεύγανε. Έτσι. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην διεύθυνση φαρμάκου του Υπουργείου επάνω, οι χρονιές 12-13 δεν υπάρχουν. Το μισό 12 και το 13. Δεν υπάρχουν τα αρχεία. Δεν υπάρχουν αρχεία. Δεν υπάρχουν τα αρχεία, ναι. Δεν υπάρχουν τα αρχεία. Έχουν φύγει τα κομπιούτερ τα ίδια τα οποία ήταν. Τα κομπιούτερ έχουν φύγει. Ναι, ποιος τα πήρε τα κομπιούτερ. Κάποιοι, αυτοί που ήταν εκεί. Δεν έχει γίνει μια ιδέα, δεν έχετε κάνει εδώ να δείτε ποιος. Ωραία, γίνεται. Παρακάτω. Λοιπόν, τοποθετήθηκαν άλλα κτλ. Λοιπόν, βέβαια όλα βρίσκονται. Όλα βρίσκονται. Ναι, γιατί πια υπάρχουν μέσα. Γιατί, να σας πω και κάτι άλλο. Και στο Κελπνό, ας πούμε, και στο Κελπνό, τον Αύγουστο του 2016, όταν με την απόφαση της Συμβουλής της Επικρατείας που όρισε ότι ήταν άκυρος ο πρώτος διορισμός του κυρίου Ρόζεμπερκ και επέστρεψε και ο κύριος Γιαννόπουλος κτλ. Και τότε απομακρύνθηκαν χαρτιά από το Κελπνό. Τα οποία βέβαια βρίσκονται τα περισσότερα κτλ. Ναι, υπάρχει μια προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων. Είναι σαφές αυτό το πράγμα. Έτσι. Είναι σαφές αυτό το πράγμα. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτό που ξέρω ότι έψαξαν οι εισαγγελίες, γιατί μας το ζήτησαν και εμάς και το ψάχναν και εγώ για να το δω, είναι να μας πούνε η πρόταση που ερχόταν από τον ΕΟΦ.
Η πρόταση που ερχόταν από τις υπηρεσίες του ΕΟΦ για να γίνει δελτίο τιμών. Πού είναι αυτή η πρόταση που ερχόταν? Υπάρχει στο Διάβγεια και στο site του Υπουργείου το τελικό δελτίο τιμών. Μάλιστα. Δεν υπάρχει το προηγούμενο. Σε ένα που βρήκαμε υπάρχουν σαφές διαφορές τιμών από αυτό που είχε προτείνει ο ΕΟΦ σε σχέση με αυτό που καταλήφθηκε. Γι' αυτό προφανώς έκανε και την έφοδο της προχτές η κυρία Παπασπύρου με το σώμα των ελεγκτών για να βρει αυτά τα στοιχεία που λέτε εσείς τώρα. Τα οποία πώς το είναι ορισμένα, τα οποία θα πρέπει να υπάρχουν εδώ πέρα και μέσα στο Υπουργείο για να μπορέσει να γίνει αυτή η σύγκριση και να γίνει πιο γρήγορα. Και νομίζω ότι σαφές πρέπει η χώρα μας να κινηθεί για να ζητήσει αποζημίωση για αυτά τα πράγματα, διότι ξέρετε, όλα αυτά μας βάλαν και στα μνημόνια. Όλα αυτά είναι ένας λόγος που ο λαός μας τραβάει αυτά που τραβάει αυτά τα 7-8 χρόνια.